έχετε αποκτήσει μια πολύ μεγάλη μοίρα όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι έχετε κατακτήσει, ό,τι έχει καταφέρει και έχει κατακτήσει αυτός ο κλάδος στις συλλογικές συμβάσεις στα δικαιώματά του, δεν του τα χάρισε κανένα. Τα κατάκτησε με τον αγώνα του, με την καρδιά του, με την παλικαριά του, με το αίμα των συναδέλφων του, με τους σκληρούς αγώνες που έχουν γίνει παράδειγμα για άλλους κλάδους σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους χώρους δουλειάς. Το λέω αυτό γιατί ο αγώνας σας είναι σε μια κρίσιμη καμή. Εκτός από τα μέτρα υγείας και ασφάλειας που υπάρχει μια πρώτη δέσμευση από την κυβέρνηση ότι θα τηρηθούν, θα υπογραφούν και θα τηρηθούν το επόμενο διάστημα, μπαίνει, ξεκινάει ο αγώνας για την υποχρεωτικότητα της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δεν πρέπει κανένας να έχει κοντή μνήμη σε αυτό. Γιατί δεν τα βάζετε μόνο απέναντι σε μια ανάγκη την κυβέρνηση. Τα βάζετε απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Πρώτα και κύρια στην εργοδοσία, η οποία θέλει τους εργάτες ξεμοναχιασμένους, μόνους, χωρίς συλλογικά δικαιώματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Θέλει τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε ειδικές οικονομικές ζώνες χωρίς δικαιώματα. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη ΣΥΡΟ, αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελευσίνα, αυτό που επιδίωξαν να κάνουν οι εργοδότες με τους χρυσαυγίτες και με όλες τις πολιτικές δυνάμεις εδώ στα ναυπηγεία του Περάματος, να διαλύσουν κάθε έννοια συλλογικών δικαιωμάτων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και έχετε δώσει πολύ μεγάλους αγώνες για να κρατήσετε και να διευρύνετε αυτά τα δικαιώματα. Κάθε νεκρός εργάτης που προστίθεται σε αυτή τη μακάβρια λίστα των νεκρών συναδέλφων μας θυμίζει ότι οι εργάτες έχουν απέναντί τους ένα κοινό μέτωπο των εργοδοτών και των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα και έχουν φτιάξει ένα σκληρό αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που οι εργάτες μόνο με την οργάνωσή τους, με τον αγώνα τους και με την πάλη τους είναι ικανοί να το ανατρέψουν και να έχουν διευρυμένα συλλογικά δικαιώματα. Άρα αυτός ο αγώνας είναι σκληρός, θα έχει συνέχεια. Από τα συνδικάτα και από το ΠΑΜΕ ξέρετε πολύ καλά ότι έχετε συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια και όλους τους αγώνες που θα έρθουν. Το δίκαιο είναι με το σμέρος σας, ο αγώνας σας είναι δίκαιος, εμείς θα σας παρασταθούμε με όλες τις δυνάμεις. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι σωτήρες δεν υπάρχουν, η δύναμη των εργατών είναι στην οργάνωση, στον αγώνα και στην ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής την οποία έχουν υπηρετήσει όλα τα προηγούμενα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και πρέπει και με τη στάση σας ακόμα αυτή την περίοδο να τους στείλετε μήνυμα. Γιατί τα πρόσωπα των εργατών είναι χαρούμενα όταν πηγαίνουν στο σπίτι τους και βλέπουν τα παιδιά τους με δικαιώματα και με ψηλά μεροκάματα. Μόνο τότε είναι χαμογελαστά τα πρόσωπα των εργατών, όχι όταν στριλούν τους συναδέλφους τους. Καλό αγώνα και καλή συνέχεια.